μέσα στο στην τετραετία ικανοποιηθούν. Άρα η ανθρωπιστική κρίση ικανοποιηθεί όχι στην τετραετία αλλά και πριν την τετραετία. Αν δηλαδή υπάρξει μια συμφωνία και έχουμε μια ρευστό πολιτική, τα 450 εκατομμύρια, τα οποία κοστούν και όχι 600-700 που λένε διάφοροι, τα 450 εκατομμύρια που κοστίζουν οι συντάξεις μέχρι αν έχουμε κλείσουμε συμφωνία και έχουμε μία σαν πρώτη προτεραιότητα να δώσουμε τα 450 εκατομμύρια σαν 13η. Και όχι μόνο αυτό, Μαριλένα, δεν είναι αυτό. Μιλάμε για πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο ζητάνε. Ναι, ναι. Εμείς λέγαμε 0,65, 0,75 πήγε 0,70, ναι, τώρα 1%. Ναι. Εσείς λέτε ότι και για λίγο το... δεν θα τα χαλάσουμε, για 0,2 δεν θα εγώ τα χαλάσουμε. Εγώ το είπα αυτό. Το ξέρω. Αλλά 0,75... Σε τι αντιστοιχεί, σε χρήματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ας πάει 0,80. Σε τι αντιστοιχεί, σε χρήματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί σας το λέω αυτό, κύριε Λαμπουράρη. Διότι είπατε προηγουμένως ότι θα έχουμε λεφτά να δώσουμε. Το 1% είναι περίπου 150 εκατομμύρια. Το 1% είναι περίπου 160. 0,75 πάμε στο 1, είναι 2,5 επί 150, είναι 100, περίπου 30 εκατομμύρια. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Λέει. Άρα λοιπόν αυτά τα εκατομμύρια καλά από κάπου θα τα πάει. Σωστά λέει. Πώς, σε μένα είναι πάλι. Σωστά λέει. Το κεφάλι. Αυτό λέει ο κόσμος. Να το θυμίσουμε του κόσμου. Τι είχε υπογράψει η κυβέρνηση η προηγούμενη για πρωτογενές φιλόδομα για το 2015. Όταν θα κλείσει η συμφωνία, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει. Ναι, ναι, όχι, κύριε, είχε υπογράψει. Είχε υπογράψει 3%. Ναι, γι' αυτό 3% ψήφισε εσάς. Ήταν τότε 1,8. Τι είναι 5,400. Δεν γίνεται έτσι λοιπόν. Πάντως, δηλαδή, να κάνουμε κριτική, ναι, γιατί δεν μπορούμε να πετάξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε που λέμε, δεν γινόντουσαν, αλλά νομίζω ότι πρέπει και να διαβάσουμε όλοι αυτά που λέμε και τα στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή τι κάνουμε. Δηλαδή θέτω, ωραία, σε τι έχουμε επιβαρύνει την ελληνική κοινωνία από τότε που βγήκαμε εμείς. Πέσανε. Δεν κάναμε τα 7 μέτρα της ανθρωπικής κρίσης και κάναμε τα 3. Επιβαρύναμε που δεν καταργήσα. Επιβαρύναμε που προχωρήσαμε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα και είναι ανασφάλιστοι. Επιβαρύναμε το ότι προχωρήσαμε στις 100 δόσεις, οι οποίες 100 δόσεις διευκολύνανε νοικοκυριά, διευκολύνανε επιχειρησούλες για να μπορούν να ξεκινήσουν. Επιβαρύναμε το ότι προσλάβαμε τους απολυμμένους συνταγματικά κατοχυρωμένους απολυμμένους που είναι οι καθαρίστες, που είναι οι φύλακες στα σχολεία. Δηλαδή κατηγορούμαστε γιατί άνοιξε ξανά στα 2 χρόνια όπως είχαμε πει η ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση και σβήστηκε πραγματικά από το χάρτη μια μαύρη κοιλίδα η οποία υπήρχε επί 2 χρόνια και για την Ελλάδα και για τον πολιτισμό και για τη δημοκρατία και για οτιδήποτε. Ωραία, αυτά κύριε Φλαμπουράρη, είπατε σε πολύ λίγο χρόνο τι έκανε η κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες. Όμως δεν σας κατηγορεί κανείς ότι επιβαρύνεται την οικονομία ή επιβαρύνεται τους πολίτες. Σας κατηγορούν ότι παρατείνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας και μέσω από αυτό επιβαρύνεται η οικονομία, επιβαρύνονται και οι πολίτες. Εγώ συμφωνώ δηλαδή, σε αυτό. Δεν έχετε ψηφίσει κάποια μέτρα που να επιβαρύνουν άμεσα τους πολίτες. Αυτό είναι σαφές, να το όμως υπάρχει αυτή η αγωνία για το τι θα γίνει. Δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά, με συγχωρείτε, έχουν περάσει 4 μήνες και είμαστε πάλι στην αρχή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνο που κοιτάτε να δείτε τι έχουμε κάνει εμείς. Εμείς πάμε με μια πρόταση 47 σελίδων όπου όπως έχουμε πει είναι μια συμφωνία επώδυνη. Δεν μας απαντάνε. Μας στέλνουν μια συμφωνία όπου όχι δεν είναι επώδυνη, είναι για να...
να μπούμε κάτω από τη γη. Πάμε, τους βλέπουμε. Τους πάμε καινούργια πρόταση. Καινούργια πρόταση και για το δημοσιονομικό και για το... και για το... χρέος. Το χρέος. Που για μας το χρέος είναι κρίσιμο. Ό,τι και να κάνουμε, όποια μέτρα και να πάρουμε, αν δεν αντιμετωπιστεί το χρέος, αν δεν αρχίσει η αντιμετώπιση του χρέους, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική οικονομία να ξεκινήσει, και αν η ελληνική οικονομία δεν ξεκινήσει, τότε ούτε την ανεργία θα χτυπήσουμε, ούτε τα μαγαζιά δεν θα κλείνουν. Δηλαδή είμαστε, και πρέπει οι Ευρωπαίοι να δουν ότι δεν υπάρχει λύση χωρίς αντιμετώπιση του χρέους. Γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί το χρέος, ούτε καν στις αγορές μπορεί να βγούμε και να δανειστούμε για την ανάπτυξη. Να μην δανειστούμε από αυτούς, να δανειστούμε από τις αγορές. Αλλά θέλει διευθέτηση το χρέος για να μπορεί να βγούμε στις αγορές, να δανειστούμε με χαμηλό επιτόκιο, να περάσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να φτιάξουμε προγράμματα αναπτυξιακά, να δουλεύει, να μαζεύουμε λεφτά. Λένε για, τις, λένε για τα τέτοια, για το ΙΚΑ και γι' αυτό. Μα αν έχουμε 1,5 εκατομμύρια ανέργους και 500.000 παράνομους ανέργους, και έχουμε 2 εκατομμύρια από τα 3,5 εκατομμύρια το δυναμικό το ελληνικό, και 2 εκατομμύρια δεν πληρώνουν, γιατί είναι, πώς θα αναπτυχθεί, πώς θα σωθεί το ασφαλιστικό σύστημα? Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, αλλά και αυτοί οι περίφημοι δανειστές, τα ξέρουν αυτοί, αλλά δεν θέλουν να ζήσουμε, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν καταντήσει φερέφωνα, να καταλάβουν ότι χωρίς αυτή τη λύση, και αυτή τη λύση πρέπει όλοι μαζί, μέσα από τους αγώνες μας, μέσα από τα κινήματά μας, μέσα από την πίεση προς τους δανειστές και στα άλλα κόμματα, να πετύχουμε. Μία λύση δηλαδή. Κρατάμε αυτό. Συμβιβασμούς.